Στον Άγιο Βαλεντίνο εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι ανθοπαραγωγοί της Ιεράπετρας με τον κλάδο τους να συμπληρώνει μία δεκαετία μεγάλης ύφεσης. Φέτος όλα δείχνουν ότι η αγορά θα απορροφήσει εξ ολοκλήρου την τόπια παραγωγή, με τις τιμές να είναι ανταγωνιστικές, την ώρα που η Ολλανδία εξάγει πιο ακριβά λουλούδια εξαιτίας του ψύχους που επικρατεί στη χώρα αυτή την εποχή. Την άνφιση του κλάδου τους προσδοκούν οι περίπου 10 εναπομείναντες ανθοπαραγωγοί της Ιεράπετρας μετά την καταστροφική περσινή χρονιά, όταν αναγκάστηκαν να πετάξουν στα σκουπίδια μεγάλο μέρος της παραγωγής τους. Οικονομική κρίση. Από εκεί ξεκίνησε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεύτερον, ο ανταγωνισμός έχουμε από τις εισαγωγές. Από την Ολλανδία. Βέβαια. Ολλανδία, Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ μικρό κόστος παραγωγής. Καλή περίοδος σε αντίθεση βέβαια με άλλες περιόδους που δεν είναι τόσο καλές. Τώρα αυτές τις μέρες ευτυχώς υπάρχει κόσμος ο οποίος υπάρχει, αγαπάει και δίνει λουλούδια και έτσι πρέπει. Γιατί μια γυναίκα πάντα με ένα λουλούδι είναι πολύ ευτυχισμένη. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αναμένεται να δώσει σημαντική όθηση στην τόπια αγορά, με το κόκκινο τριαντάφυλλο να αποτελεί την πρώτη επιλογή των καταναλωτών. Γενικά όλα τα ανθοκομικά προϊόντα πάνε για τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά περισσότερο το τριαντάφυλλο. Το κόκκινο τριαντάφυλλο. Είναι ο βασιλιάς των λουλουδιών που είναι το τριαντάφυλλο. Γιατί το κόκκινο τριαντάφυλλο. Αλλά και όλα τα τριαντάφυλλα. Αρχίζει σιγά σιγά και υπάρχει μια προτίμηση σε όλα τα τριαντάφυλλα, σε όλα τα χρώματα. Γιατί κάθε γυναίκα είναι και ξεχωριστή. Έχει τα δικά της αγαπημένα χρώματα και, οπότε, και τα δικά της αγαπημένα λουλούδια φυσικά. Και σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν στην αγορά και άλλα λουλούδια όπως η Ζέρμπερα, που τώρα τελευταία έχει πολύ μεγάλη προτίμηση ο κόσμος. Στατική, αμάραντος, κρίνη. Η μειωμένη παραγωγή λόγω του κρύου έχει ανεβάσει τις τιμές και στα λουλούδια, με την ανθοκομία ωστόσο της Ιεράπετρας να παραμένει ανταγωνιστική. Υπάρχει φωτοσύνθεση, υπάρχει πολύ πιο εύκολη διαδικασία και πολύ πιο γρήγορη παραγωγή και το καλοκαίρι και το χειμώνα, γιατί έχουμε μια πολύ αβανταδόρικη περιοχή εδώ πέρα με τον ήλιο που δεν έχει καμία άλλη περιοχή στην Ελλάδα. Και το χρώμα του και η αντοχή του και όλα. Έχουμε καλύτερο προϊόν, ποιοτικότερο. Βεβαίως, γιατί ναι. Έχουμε τον κριτικό ήλιο. Ναι, ναι. Και διαθέτει και πολύ πιο φρέσκο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν τριαντάφυλλα στην Αθήνα εισαγωγή 15, 20, 30 ημερών. Υπάρχουν και ελεγχόμενες συνθήκες πια. Δηλαδή, και το νερό μας ελέγχουμε και την παραγωγή σε ένα μεγάλο βαθμό την ελέγχουμε. Οπότε και η ποιότητα των λουλουδιών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.